Αλλά ο θάνατος προ Χριστού ήταν, ο θάνατος ήταν φοβερός στους ανθρώπους. Αλλά μετά το Χριστό, εάν τον πιστεύουμε, εάν τον πιστεύουμε, ας αδειάσουμε την αίθουσα. Ας αδειάσουμε την αίθουσα. Προσδοκώ ανάση νεκρών και ζουν του μέλλοντος αιώνας, αμήν. Εάν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο, σύμβολο της πίστεως, τότε ο θάνατος δεν είναι πλέον τρομερός. Και όπως ψάλλει η ωραία εκκλησία μας στην παρακλητικό κανόνα, στην παρακλητική, ο θάνατος, λέει, προ Χριστού ήταν φοβερός στους ανθρώπους. Μετά τον Χριστό, μετά την Ανάστασή του, ο άνθρωπος είναι φοβερός στο θάνατο. Έτσι μας διδάσκει το Ευαγγέλιο. Συνεπώς, εδώ, και όπως έλεγε και ο Κοσμάς ο Αιτωλός, όταν τον πιάσανε, τον οδηγήσανε στον Ναό Ποταμό και είδε όταν τον κρεμάσουνε, χαμογέλασε. Χριστέ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, Χριστέ. Σαν να έκανε σε πανηγύρι να πήγαινε, σαν να πήγαινε σε γάμο, σαν να πήγαινε στην Ιερά Παστάδα του νυμφίου της Εκκλησίας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, όπως εσύ έχεις το αίμα σου για μένα, σε ευχαριστώ που με αξιώνει να έχεις και εγώ το αίμα. Ωραία ημέρα αυτή είναι, η μέρα του μαρτυρίου. Πολύ θνητοί, ολίδε μάρτυρες, μάλιστα, κλπ. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Φραγκίσκος, ο Ασίζης, ο νεότερος αυτός Άγιος Δυτικής Εκκλησίας, έλεγε: αδελφέ θάνατε, αδελφέ, έλα, λέει, κοντά μου, έλα να με πάρεις στα φτερά σου να πάω κοντά στο Χριστό. Έτσι είδε. Πες μου πώς διατίθεσαι με το θάνατο, να σου πω πόσο καρατιών είσαι. Πες μου πώς διατίθεσαι απέναντι του θανάτου, να σου πω πόσο καρατιών είσαι. Ατρόμητον, ατρόμητον πρέπει να βαδίζομαι στα σημέρα μέσα στον θάνατο. Και ομάζεται τον θάνατο, τον μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, υπό την πλευρά αυτή, δυσάρεστο μεν στην γλώσσα του κόσμου. Ευχάριστον όμως και ευχάριστον. Είναι και αυτό για τους χριστιανούς και θεωρείται η μέρα γεννήσεως. Οι πόντοι μέχρι σήμερα διατηρούν την ανάμνηση αυτή και την ημέρα αυτή κάνουν τραπέζι. Γιατί το όνομά του είναι κανείς πόντιος. Μακαρία τη λένε. Μακαρία τη λένε. Μακαρία η οδός η πορεύει σήμερα ότι ετοιμάσει τόπος αναπαύσεως. Και ότι ούτως είναι ο θάνατος προκειμένου περί ενός εξόχου ιεράρχου της Εκκλησίας Ελλάδος του πατρός Ιερονύμου Κοτσόνη. Ο Μιλών, ο οποίος εκοιμήθη την περασμένη Τρίτη, εκοιμήθη και ενταφιάστη κατ' εντολήν του ως απλούς μοναχός στα Ιστέρνια την ιδιαίτερα του πατρίδα. Ο Μιλών γνωρίζεται πολύ καλά ότι διεξήγαγα πόλεμο, δεν συνεφώνησα. Υπήρξα, τον εκτιμούσα, τον αγαπούσα, αλλά όταν έγινε αρχιεπίσκοπος, αντέστη, να μιλήσουμε την γλώσσα της γραφής, αντέστη το Ιερονύμο, όπως ο Παύλος αντέστη το Πέτρο, αντέστη το Πέτρο, αντέστη και εγώ το Ιερονύμο, διότι σε μερικά σημεία δεν ορθοτομούσε τον λόγο της αληθείας όσον αφορά τους ιερούς κανόνας και όσον αφορά την κάθαρση της Εκκλησίας, όχι βάση κανόνων, αλλά αυτά. Αλλά αυτά ήταν άλλα ζητήματα. Μόνο και διαλόγους. Αλλά πρέπει να είπε, όπως το είπα, ο μεν Ιερόνυμος υποχωρών στην κυβέρνηση λεκτορία, λεκτικός. Διέγραψε, μου το είπε ο ίδιος. Εγώ, πάτερ μου, αναγκάστηκα λεκτικός να διώξω. Εγώ να διώξω τους κανόνας. Είμαι καθηγητής κανόνας. Αυτοί λοιπόν, λεκτικός, ενώ οι αυτοί που τον πολεμούσαν και φαινόταν, συμφωνούνται με εμένα, λεκτικός. Ο μεν Ιερόνυμος λεκτικός απέβαλε τους κανόνας. Αυτοί δε πρακτικός έδιωξαν τους κανόνας και σφαγίασαν 12 αρχιερείς τιμίους με βάση αντικανονικού και αντιχριστιανικού νόμου. Λέγανε τότε κανόνες, 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 κανόνες. Και μετά πήραν τη μάχαιρα της δικτατορίας και σφάξανε 12 τιμίους ιεράρχας. Το έγκλημά τους λοιπόν ήταν υποκρισία αυτή. Λέγανε κανόνες. Αν είσαι με τους κανόνες, πρέπει όχι μόνο λεκτικός να είσαι, αλλά και πρακτικός να είσαι και να είσαι τηρητής των γερών κανόνων. Ταύτα λοιπόν, αγαπητοί μου. Έπειτα είναι δε προς τιμήν του, είναι φαινόμενο μοναδικό ότι. Ότι με πρότεινε να γίνω και επίσκοπος. Πράγμα το οποίο εξακολουθώ να φρονώ, εάν έπρεπε να δεχθώ ή όχι. Το εξακολουθώ να φρονώ. Είναι, δεν ξέρω. Ο Θεός θα αποδείξει, εάν έπραξα καλός ή κακός, να δεχθώ. Διότι είχα πείμνιον εγώ στην Αθήνα, εσάς τους εκλεκτούς χριστιανούς των Αθηνών, με τους οποίους συργάστηκα 16 ολόκληρα χρόνια σε διαφόρους αγώνες. Έγινε. Μετά, εκείνος μεν έπεσε. Μετά, είναι τώρα 4-5 χρόνια. Που ακούω από το τηλέφωνο μια φωνή. Αυγουστίνε μου λέει, ποιος είστε παρακαλώ, ο Ιερόνυμος είναι, εορτάζομαι την ίδια μέρα. Λέει, με δέχεσαι πάνω στη Φλόρινα. Λέω, πώς σε δέχομαι, λέω, σε δέχομαι. Να ανεβείτε επάνω, να σε υποδεχθώ. Όντως λοιπόν ανέβηκε επάνω στη Φλόρινα και τον υπεδέχθηκα με τα μεγάλη χαρά και συγκινήσεως και χτύπησε τις καμπάνες
και μαζεύτηκε ο κόσμος φορώνει κατάμεστος μέσα μητροπικός ναός και ενώπιον όλου του ναού τον προσεφώνησα και ζήτησα συγγνώμη από αυτόν για την πικρία που τον επότησα ενώπιον όλου του λαού. Έκλαιγε αυτός, έκλαιγε ο λαός, έκλαιγα και εγώ. Και αυτή η μέρα ήταν η ωραιότερη ημέρα, μια από τις ωραιότερες ημέρες της ζωής μου που συμφιλιώθηκαμε μέσα στο ναό, διότι συνηθίζω το καλάμι το χτυπώ, ήταν όρθιο. Όταν πέσει δεν το χτυπώ το καλάμι, είναι άνανδρον και δεν είναι άξιον αυτής. Έπειτα πάλι προτεσσάρων τεπάν μενών, εντωξύ έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο, ισθένησε όπως ο πάτερ Καλύβας, με τους οποίους είμαστε συμμαθητές. Εγώ, ο Καλύβας και ο Ερώνυμος είμαστε συμμαθητές. Οι δύο αυτοί έπαθαν εγκεφαλικό επεισόδιο. Έπαθε εγκεφαλικό επεισόδιο, με παίρνει μια μέρα, μου λέει Αγουστίνε, τι κάνεις, εδώ. Θα πω κάτι, είναι περήφανο αυτό, αλλά συγχωρέσατε με, διότι είναι μια απάντηση στην κόμπρα που εξφεντώνησε ότι είμαι τρελός και πρέπει να εγκλειστώ εκ νέου στο ψυχιατρίο και να πάψω να κηρύττω και να μιλώ. Λοιπόν, είναι μια απάντηση. Μου λέει, θέλω, λέει, προτού να πεθάνω, να σε δω. Θα κατεβώ να σε δω, λέει. Αλλά επειδή δεν ξέρω, λέει, θα σου πω, λέει, κάτι λόγο, λέει. Ποιο λόγο θα μου πεις? Ότι αν με ρωτήσει κανείς ποιο είναι το καλύτερο έργο που έκανα στα 7 χρόνια που διώκησε την Εκκλησία της Ελλάδος, λέω, ποιο είναι το καλύτερο σου έργο? Ότι σε έκανα επίσκοπο. Συνεκινήθηκα πολύ και το απήντησα ως εξής. Όχι, μακαριότατε, λέω, όχι. Εχειροτώνεις άλλους οι οποίοι είναι πολύ καλύτερα από εμένα. Μην το λέτε αυτό. Δεν μ' αρέσει, λέω. Δεν μ' αρέσει. Και είχα σκοπό να το συναντήσω και κάτω. Επίσης, δε, ο Σκίκνια ως αυτό έγραψε ένα σπουδαίο βιβλίο, πολύ σπουδαίο, «Είσαι Χριστιανός». Είναι σπουδαίο βιβλίο αυτό, βάσει το Χριστό μου διδασκαλία. Ετοίμαζε ένα άλλο βιβλίο, συντακτικό βιβλίο, το οποίο θα ήταν το Σκίκνιον άσμα της ζωής του, αλλά δεν πρόλαβε να το γράψει. Και απευθύνομαι προς τους συμπαθούντες αυτών ιεράρχας, ιδιαιτέρως δε προς τον Άγιον Αττικής, έτσι τον ονομάζω, τον αγαπητόν μας, τον Λόγιον, τον μορφωμένον, τον Γκατζαρούλη, τον Νικόδημο, όποιος τον γνωρίζει, τα σέβη μου, και να του πείτε να βρει τα σημειώσεις και να γράψει το βιβλίο αυτό, το οποίο είναι σπουδαίο. Τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Ελησμονήσαμε τα λόγια του Χριστού. Εξεδότη. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ποιος το έχει? Πού είναι, παιδί μου, πού είναι ο ανοιξός? Σε παρακαλώ. Εδώ είσαι, παιδί μου. Να μου το φέρεις αύριο, ακούς. Σε παρακαλώ. Γιατί τον κατεπανάληψε τον. Καλά, είναι σπουδαίο το βιβλίο. Ελισμονήσαμε τα λόγια του Χριστού. Λέμε, αλλά δεν τα σκεπτόμεθα. Και έχει μεγάλη σημασία τα λόγια του Χριστού. Σας είπα κι άλλοτε, επιτρέψατε με, μου δίνετε διορία 4 λεπτά. Σε παρακαλώ, φέρνω το βιβλίο αύριο, ακούς. Που μήπως πουλείται πουθενά, πότε βγήκε? Καλά, ευχαριστώ, να σε δω και αύριο, ακούς, να σε δω, παιδί. Λοιπόν, έλα να με ζείτε, αλλά μπορεί να μην βρεις εδώ, βρεις τα παιδιά εδώ να το δώσω. Αν τώρα σε θέλω να σε δω, όταν κατεβώ κάτω, να σε δω. Μόνο σε έναν θα σε δω, ακούς. Να σε δω, τώρα κατεβώ κάτω, να σε δω. Όταν κατεβώ. Λοιπόν, το βενέρω. Τα λησμονημένα λόγια του Χριστού. Τα λησμονήσαμε αρχιερείς, τα λησμονήσαμε αρχιεπίσκοπος, τα λησμονήσαμε θεολόγοι, τα ενθυμείται ο ταπεινός λαός μας. Πώς παράδειγμα, σας το είπα κι άλλοτε, το επαναλαμβάνω και τελειώνω το λόγο, ότι ήρθε μια μέρα ένας στρατηγός στη Μητρόπολη μου, σωματάρχης, πλάκα τα γαλόνια, λέω και το όνομά του, Θεοχαρόπουλος λέγονται, από κάτω από την Ιχαλία, κάτω από την Πύργο, από εκεί πέρα, σωματάρχης. Λέω, συνηθίζω, έχεις γυναίκα, παιδιά έχω, δύο παιδιά έχω. Μα δυο παιδιά, λέω, τι κατάρα είναι αυτή. Περάσατε στα 20 χρόνια που είμαι επίσκοπος, περάσατε 30 στρατηγοί περάσατε. Δυο. Με αυτοκίνητα, με μισθούς και λοιπά. Δυο, τι πράγματα είναι αυτά, λέω. Αυτός συγκινήθηκε πολύ και με δάκρυα μου είπε το εξής. Θα σου πω την ιστορία μου, λέει. Εγώ κατάγομαι από ένα μικρό χωριό της Ηλίας. Ο πατέρας μου ήταν πάμπτωχος. Ο πατέρας μου φορούσε τσαρούχια, λέγει ο στρατηγός. Ό,τι εκλάδευε αμπέλια, μάζευε ελιές, έσκαβε τη γη, τα χωράφια και πήγαινε στα ποτάμια και ψάρευε και μάζευε ψαράκια στον αλφιό ποταμό εκεί πέρα κλπ. Πόσα παιδιά έκανε ο πατέρας μου, μη γελάσετε. Ο πατέρας ο πτωχός στρατηγού έκανε 15 παιδιά.
Και ξέρεις τι σειρά λέω εγώ? Λέω, τι σειρά έχεις εσύ, λέω. Λέω, εγώ είμαι ο τελευταίος. Πού περίμενε ο πτωχός αυτός πατέρας του το τελευταίο παιδί να γίνει στρατηγός? Τα παιδιά είναι λαχεία, από τον ουρανό λαχεία. Παίρνεις 10 λαχεία, 0, 0, 0, 0, οπ, το τελευταίο, διαμάντι, 100.000.000. Δεν έχω καιρό, θα σας αναπτύξω. Γιατί τα τελευταία παιδιά είναι τα καλύτερα παιδιά της ανθρωπότητας. Δολοφονείτε, δολοφονείτε, δολοφονείτε. Και τον εαυτό σας και την οικογένειά σας και την πατρίδα. Θα σας το αποδείξω τετραγωνικός, επιστημονικός και γεωγραφικός, ότι τα τελευταία παιδιά είναι τα καλύτερα παιδιά της ανθρωπότητας. Μάλιστα. Και τον ρωτώ κάτω, πόσο πατέρα σου, λέω. Δεν κάνει 15 παιδιά, λέω, τόσο πτωχός. Ξέρεις τι μου είπε, σκότει όρθιος. Ξέρεις τι μου είπε. Με συνεκλώνησε. Επίστευε στο μεγάλο δύναμο που τρέφει τα κοράκια. Δηλαδή, το Ευαγγέλιο. Εμβλέψανε τα πυτεινά του ουρανού. Εμβλέψανε τα πυτεινά. Το λησμονήσανε δεσποτάδες. Αρχιεπίσκοποι, θεολόγοι. Τον θυμήθηκε αυτός ο φτωχός πατέρας του που με την πίστη ότι ο Θεός τρέφει τα κοράκια του ουρανού και θα αφήσει τον πατέρα και τη μάνα. Αυτός το εφήρμοσε. Λησμονημένα χαίρο και αγάλωμε και αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρά. Χαρά, διότι το βιβλίο αυτό το εξέδωκε που τον ενόχλησα πολλές φορές. Πολλές φορές τον ενόχλησα. Και είναι το κύκλιο νάσμα του. Δεν σπανίω στην ιστορία θα παρουσιαστεί αρχιεπίσκοπος, αλλά δυστυχώς εδιώκησε την Εκκλησία υπό δυσμενή συνθήκα, δυσμεναστάτη συνθήκα. Και είχε πόθον βαθύ και πόθον μεγάλο. Και μετέφρασε το βιβλίο που το διαβάζω και κλαίω. Τον Πάολο τον Χόντζερνε, τον διαβάστε. Είναι σπουδαία αυτή. Ταύτα τα ολίγα. Ως μνημόσυνο είπα και τα δέοντα στη Ρασύνοδο και ομίλησε εκεί καταλήλως. Και τώρα τελειώνοντας τον λόγο αυτών, όρθιοι παρακαλώ να ψάλλουμε όλοι, να είπαμε αιωνία Ιερονύμου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, αιωνία αυτού η μνήμη. Ψάλετε όλοι, ψάλετε όλοι, ψάλετε, ψάλετε. Θέλει ο Θεός και ζω και μου δώσει ο Θεός παράτες ζωής την άλλη Κυριακή σε 7 η ώρα εδώ θα είμαι πάλι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί, όλοι μαζί. Κανονικά το σταυρό σας. Η φωνή σας, η καρδιά σας στο Θεό και η φωνή σας μέχρι τα άστρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων.